Σήμερα στη συχνότητα φιλοξενούμε τον άλλοτε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας Ίδρυμα Ανθράκων, που όμως έχει 33-34 χρόνια διεθνούς επαγγελματικής εμπειρίας στη γεωλογία και τη γεωφυσική, στην οργάνωση τεχνικών έργων και την εταιρική διαχείριση, στα ζητήματα που έχουν σχέση με τους υδρογονάνθρακες και όχι μόνο. Είναι ο κύριος Γιάννης Μπασιάς. Καλημέρα κύριε Μπασιά. Καλημέρα κύριε Σταχίνη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την αποδοχή της. Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα ενεργειακό διεθνώς περιβάλλον που έχουμε διαρκώς ανακατατάξεις, ανατοποθετήσεις που έχουν και γεωπολιτική απήχηση, δεν είναι εκτός κάδρου η γεωπολιτική. Και ενώ υπάρχει αυτό το κλίμα, τώρα είμαστε λιγάκι πιο κάλμα και εξαιτίας των καιρικών συνθήκων και το ότι είμαστε στον τελευταίο μήνα της άνοιξης και πάει λέγοντας, όμως θα ξαναέρθει μπροστά το ενεργειακό και το μείγμα του και όχι μόνο. Στην Ελλάδα έχουμε εκλογές, αλλά ελάχιστα, σχεδόν συνθηματολογικά συζητιέται το ενεργειακό. Είναι αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια, διότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν προχωρήσει με την έννοια και τη λογική των εταιριών, δηλαδή της Exxon, της Total, της Energean, κάνανε κάποιες δουλειές γεωφυσικές, οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει 3 χρόνια πριν, και τώρα τα πάντα είναι σε αναμονή για τα αποτελέσματα που θα χρειαστούν κανένα χρόνο. Για τη γεώτρηση στην Ήπειρο, νομίζω έχει ανακοινωθεί ότι έχει ζητηθεί παράταση για το 2024 για να γίνει γεώτρηση. Οπότε όλοι είναι σε αναμονή, δεν μπορούν να πούν τίποτα άλλο, διότι θα ήταν θα ήταν μια υπερβολή προεκλογική να επαναλαμβάνουν τα ίδια. Παρόλα αυτά, προεκλογικά δεν θα έπρεπε να συζητηθεί η πορεία που πρέπει να πάρει η χώρα στα ενεργειακά για τις άμεσες επόμενες δεκαετίες? Τι εννοώ? Υπάρχει από τη μια το αφήγημα της πράσινης μετάβασης, το οποίο οικονομικά για την ώρα δεν φαίνεται να βγαίνει. Μιλάμε για τρεις έως 5 προϋπολογισμούς για τη χώρα μας. Βάλτε και τα 3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το κόστος δανεισμού, με την άνοδο των επιτοκίων να είναι στα ύψη. Και ποιος θα πληρώσει την κρίση? Οι λαοί, τη μετάβαση μάλλον, όχι την κρίση. Οι λαοί είναι ένα ερώτημα. Από την άλλη, βλέπω κράτη που παίρνουν μέτρα. Είτε αφορά τα πυρηνικά εργοστάσια, είτε αφορά τα λιγνητικά εργοστάσια, είτε αφορά το LNG, την εισαγωγή του δηλαδή, είτε αφορά την ανέβρεση κοιτασμάτων. Εδώ στη χώρα ακούω μια συζήτηση που ξεκινάει από το «έχουμε αυτές έρευνες και θα δούμε», μέχρι φτάνει στο «αυτές οι έρευνες και δεν θα δούμε παρακάτω». Το είδα και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που διεκδικεί να είναι μελλοντική κυβέρνηση. Δηλαδή, ό,τι άδειες δόθηκαν, τέλος. Ναι. Είναι πρωτοφανές και νομίζω ότι δεν είναι οι μόνοι, είναι και άλλοι. Δεν μιλάω για μικρά κόμματα, νομίζω και το... Όλοι είναι. Με έναν τρόπο. Κύριε Μπασιά, ακούστε, για να τα πούμε ευθέως. Μάλιστα. Αλλά αυτό είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κύριε Μπασιά, για να μην κοροϊδευόμαστε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μόνο οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη είναι υπό συζήτηση και θα δούμε αν έχουν. Θα δούμε. Όλα τα κόμματα, όλα, και τα μεγάλα και τα μικρά, ξεκινάνε από το θα δούμε αν έχουμε. Κοιτάξτε, να το δούμε λίγο, όχι ότι δεν συζητάμε σοβαρά, αλλά υπάρχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω βαρεθεί να ακούω, γιατί το ακούω στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα πολύ, για την ενεργειακή μετάβαση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, επιπύλας και τι έχει γίνει. Ενώ το θέμα είναι ότι η μετάβαση είναι οικονομική και πρέπει να σταματήσουμε να την αποκαλούμε ενεργειακή. Η οικονομική μετάβαση, που ξέρετε τι αλλαγές γίνονται τώρα. Ακόμα και οι Κινέζοι εγγυούνται χρυσό όταν πληρώνουν με γεν το πετρέλαιο που εισάγουν. Αυτή η οικονομική μετάβαση έχει επιπτώσεις ενεργειακές, όπως έχει επιπτώσεις και στο επισιτιστικό θέμα και σε άλλα θέματα. Και τι κάνει? Μεταλλάσσει το ενεργειακό μείγμα, άρα το κόστος. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα το έχετε σήμερα με την Ευρώπη και την Ελλάδα και άλλες χώρες με το LNG. Δεν άλλαξε το κόστος γιατί το ενεργειακό μείγμα μεταλλάχθηκε. Αλλά τα θέματα από πίσω είναι οικονομικά.
Και αυτό που είναι σημαντικό, που πρέπει να δούμε και για μένα είναι ένα βασικό οικονομικό συμπέρασμα, είναι ότι για πολλές δεκαετίες, μπορεί να είχε τα πάνω τα κάτω, αλλά γενικά οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ανησυχήσαν ποτέ να γνωρίσουν σε ποιο ποσοστό μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές για ενέργεια από εξαγωγές. Δηλαδή σε ποιο ποσοστό μπορούμε να παράγουμε και να εξάγουμε. Κανένας δεν το σκέφτηκε. Τα σοβαρά. Έχουμε κάποιες δηλώσεις, έχουμε κάποιες αλλαγές στην πολιτική να μας φίξουν τα πράγματα, αρχίζουν πάλι οι λιγνίτες, θα ψάξουμε για φυσικό αέριο, ακόμα και εκεί που υπάρχει πετρέλαιο, έτσι. Αλλά χώρες όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Τουρκία, το έχουν κάνει ήδη, έχουν αναρωτηθεί εδώ και δεκαετίες ποια είναι η κατάσταση, πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις συνολικές εισαγωγές και να μπορούμε να έχουμε μια αυτάρκεια και να κάνουμε και εξαγωγές. Το έχουν κάνει αυτοί οι τρεις. Και η Τουρκία. Και η το Τουρκία. Κάνει συνέχεια. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε αυτά τα θέματα στην ελληνική επικράτεια είναι αυτό. Ότι θέλουν να έχουν αυτάρκεια και να μπορούν να εξάγουν. Και οι τρεις. Η Αίγυπτος και το Ισραήλ το έχουν καταφέρει. Νομίζω ότι η Τουρκία, ιδιαίτερα με ό,τι συμβαίνει στη Μαύρη Θάλασσα, έχει αρχίσει να το καταφέρνει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρετε, αυτή η οικονομική μετάβαση που επιμένω ότι έτσι πρέπει να λέγεται πια, είναι αρκετά απλό να το καταλάβουμε. Για ποιο λόγο? Διότι, κοιτάξτε, όσο περισσότερος χάλιβας χρειάζεται αυτή τη στιγμή, δεν θα μίλησε τώρα για αυτοκίνητα, για ανεμογεννήτριες, για οτιδήποτε, έτσι, τόσο περισσότερος άνθρακας χρειάζεται για την πρωτογενή χαλιβουργία. Για ξαναπείτε το αυτό να το καταλάβουμε πιο απλά. Τι εννοείτε με αυτό? Ο χάλιβας είναι απαραίτητος για 1,200 βιομηχανικές εφαρμογές. Ο χαλκός επίσης. Αλλά όλα αυτά για να τα επεξεργαστείς χρειάζεσαι άνθρακα. Μετά χρειάζεσαι πετρέλαιο. Ίσως μετά φυσικό αέριο. Και ακόμα δεν είναι δυνατόν να κάνεις αυτές τις βιομηχανικές ενεργοβόρες διεργασίες με ανανεώσιμες πηγές. Χρειάζεται πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άνθρακα. Θέλω να πω ότι η μετάβαση αυτή, οι επιπτώσεις είναι... Στην αρχή, παράδειγμα, είχαμε τι? Είχαμε το ξύλο, έτσι. Περάσαμε στον γιάνθρακα. Και αν αναπτυχθεί η εκμετάλλευση του γιάνθρακα, κάει και πάρα πολύ ξύλο. Περάσαμε μετά στο πετρέλαιο. Για να αναπτυχθεί η βιομηχανία του πετρελαίου χρειάστηκε πολύ περισσότερος γιάνθρακας. Αυτή τη στιγμή που περνάμε στις ανανεώσιμες, αυτές τις ανανεώσιμες πηγές, χρειάζεται περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να υποστηρίξει τη σταθερότητα του δικτύου, διότι είναι διαλείπουσες. Δηλαδή κάθε φορά που περνάμε σε οικονομικό επίπεδο, έτσι, από μία εκμετάλλευση μορφής ενέργειας σε μία άλλη, με όλες τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει, υπάρχουν και οι επιπτώσεις στο ενεργειακό μείγμα. Και βλέπουμε ότι η προηγούμενη πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο για να στηρίξει την ανάπτυξη της επόμενης. Άρα εδώ ποια είναι η συζήτηση που στην πραγματικότητα πρέπει να γίνει στη χώρα, κύριε Μπασιά? Στην πραγματικότητα, δηλαδή, αλλά χωρίς να το λέμε έτσι όπως σας το εξήγησα πριν, βάζουμε μπρος το λιγνίτη γιατί έχουμε στριμωχτεί. Δηλαδή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές θα είναι το μέλλον, χρειαζόμαστε περισσότερο φυσικό αέριο. Βάζουμε μπρος και το λιγνίτη. Χωρίς να έχουμε την υποστήριξη αυτών των παλαιότερων, εάν θέλετε, οι πιο καινούργιες, που δεν είναι και καινοτόμες σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούν να δουλέψουν από μόνες τους. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άμα αλλάξει η λογική και αντιμετώπιση που έχουμε σε αυτόν τον όρο της μετάβασης, τα πράγματα θα είναι πιο καθαρά. Γι' αυτό σας είπα ότι για δεκαετίες οι ελληνικές κυβερνήσεις, και είναι ακατανόητο, δεν σκεφτήκανε πώς θα μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι σε ποιο ποσοστό αντικαθιστάμε τις εισαγωγές που έχουν φτάσει στο 85-90%, 85% νομίζω, να τις αντικαταστήσουμε από εξαγωγές ή από αυτάρκεια και εξαγωγές, μα μόνο άμα στην περίπτωση του ενεργειακού θέματος, δηλαδή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τα οποία είναι αυτά που κυριαρχούν σήμερα,
θα ξέρουμε αν έχουμε ή όχι. Αλλά όχι με μια διακήρυξη. Πρέπει τα πράγματα να προχωρήσουν και δεν προχωρήσαν για δεκαετίες. Νομίζω ότι εκεί είναι το βασικό πρόβλημα για την Ελλάδα, γιατί αρχίσαμε να μιλάμε για την Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή όπως είναι στην πραγματικότητα το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, όχι όπως το σκέφτονται και καμιά φορά και βλέπω και επιστήμονες που είναι αιμονικά μονοπατή, ότι δεν είναι πράσινο στο πυρ το εξώτερον. Δεν υπάρχει καμία... Ναι, δογματικά, μορμονικά θα έλεγα. Άλλο να ανησυχώ για το που πάει το περιβάλλον και η μόλυνσή του. Για την καταστροφή από ανθρώπινες δραστηριότητες, για τα μεγάλα συμφέροντα, τα παιχνίδια των πολυεθνικών που καταστρέφουν ποτάμια, δάση. Μάλιστα, αυτό το καταλαβαίνω. Άλλο αυτό και άλλο η αιμονικότητα μέχρι εξαφανίσεως ακόμη και του ανθρώπινου είδους, διότι καταστρέφει το περιβάλλον. Ακούστε εδώ. Το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον με πραγματικούς όρους, εγώ δεν θέλω μοντέλα, έχουμε πήξει από μοντέλα. Ναι. Σε μία κλίμακα δεκαετιών, για να ξέρουμε τι λέμε, μπορεί να στηριχτεί στις σημερινές εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τις ΑΠΕ, μπορεί να στηριχτεί μόνο σε ανεμογεννήτριες, γεωθερμία, φωτοβολταϊκά και το σηκώνει αυτό η παραγωγική δραστηριότητα. Γιατί αν μου πούν να ξαναγυρίσω σε σκηνές σπηλαίων, okay, είναι μία άποψη, την ακούω. Αλλά να το πούνε έτσι. Ή όχι, όλο θα αυτό. Θα βγει όλος ο κόσμος στους δρόμους. Δεν θα γίνει κατευθείαν, αλλά θα αρχίσουν να υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και επισητιστικά προβλήματα. Θα υπάρχουν θέματα υγείας που σιγά σιγά θα αυξάνονται, διότι αν, και κάποια χώρα το έκανε αυτό, αν βρεθεί στην κατάσταση να κάνει συνεχή blackout και να έχεις καταστρέψει όλες τις δυνατότητες υποδομών για να έχεις εναλλακτικές, αληθινές εναλλακτικές λύσεις για το ενεργειακό σου ζήτημα, όπως για εμάς ο λιγνίτης, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε βρει, ο κόσμος θα ξεσηκωθεί, διότι θα υπάρχει και οικονομικό αντίκτυπο και αντίκτυπο υγείας και τα λοιπά. Δεν είναι επιστημονική φαντασία αυτά. Μπορούν να συμβούν, αλλά θα συμβούν σε μια χρονική περίοδο 2, 4, 5 ετών με ανακατατάξεις, με κρίσεις πολιτικές και τα λοιπά. Γίνεται τώρα να βασιστεί σε μια πηγή η οποία το βράδυ δεν μπορεί να σου αποδώσει, ή σε μια πηγή που άμα φυσάει, δεν φυσάει καθόλου ή φυσάει πολύ, δεν μπορεί να σου αποδώσει. Σωστά το λέτε. Δεν είναι μόνο να μην φυσάει καθόλου, είναι και να φυσάει και πολύ. Δεν είναι μόνο, γι' αυτό είναι και στοχαστική. Δεν είναι μόνο η άπνοια. Είναι και όταν φυσάει πολύ. Μπορείς να στηριχτείς σε αυτήν. Ναι, είναι πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν τεχνικές να γυρίζεις τις λεπίδες, έτσι, να γυρίζει όλο το σύστημα για να μην παίρνει φάτσα πολύ αέρα ή να προσαρμόζεται. Αλλά άμα φυσάει πολύ, πρέπει να σταματήσεις. Συγκροτευόμαστε. Άρα, κύριε Μπασιά, υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτή η λεγόμενη πράσινη μετάβαση που τη συζητάνε στις Βρυξέλλες, η οποία προϋπολογίζεται σε 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσα εγχώρια κεφάλαια χρειάζεται, πόσους προϋπολογισμούς χρειάζεται αυτής της χώρας μπορεί να σηκωθεί από τον κοσμάκι. Γιατί ποιος θα το πληρώσει? Θα το πληρώσουν οι εταιρείες πράσινης μετάβασης αυτό? Όχι. Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη δεν είναι Αμερική, δεν κόβει χρήμα, δεν κόβει δολάριο, δεν μπορεί να κόψει ευρώ. Οπότε τι γίνεται, μαζεύεις τους σπόρους από το διοξείδιο του άνθρακα, μαζεύεις διάφορους σπόρους άλλους οι οποίοι συγκεντρώνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκό και ξαναμοιράζονται για να συνεχίσουμε την πράσινη ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει. Δεν συμβαίνει ποτέ άλλο. Δεν μου λέτε, υπάρχει φόρος ρήπου από το λιγνίτη, σωστά? Ναι, 100 ευρώ ο τόνος. Μάλιστα. Φόρος ρήπου από το πετρέλαιο, σωστά? Ναι. Φόρος ρήπου από το φυσικό αέριο, σωστά? Ναι. Φόρος ρήπου. Μόνο που δεν παράγουμε. Δεν παράγουμε, έτσι. Είναι ο φόρος που έχει να κάνει την εισαγωγή. Ναι, ναι, εμείς δεν παράγουμε. Αλλού εννοώ ευρωπαϊκά. Υπάρχει ο φόρος. Ναι, ναι, βέβαια. Φόρος ρήπου από. Προσέξτε, σας ρωτώ. Από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μην κουφαθεί ο κόσμος. Υπάρχει, και δεν εννοώ τον αέρα ή τον ήλιο. Χρησιμοποιούνται υλικά. Ναι. Αυτά τα υλικά έχουν μια ημερομηνία λήξεως. Αν και στην Ελλάδα τελευταίος νόμος που πέρασε είναι να χρησιμοποιούμε και χωρίς πιστοποιητικά ανεμογεννήτριες περασμένης τεχνολογίας 20 ετίας, δηλαδή να τις φέρουν εδώ γερμανικά εισαγόμενα ή κινέζικα, δεν με νοιάζει από πού, και να γίνουμε μια απέραντη χωματερή. Αυτός ο φόρος υπάρχει ή αυτά δεν μολύνουν, για να ξέρω.
φόρος υπάρχει, αλλά έχει να κάνει μόνο με την εγκατάσταση. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν φόροι που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου σε επίπεδο εγκατάστασης και μετά σε επίπεδο παραγωγής. Αλλά φόρος για το από πού προέρχονται τα υλικά και ιδιαίτερα πώς θα ανακυκλωθεί ένα, ευχαριστώ για την ερώτηση, πώς θα ανακυκλωθεί ένα προϊόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι για να φτιαχτεί αυτό το προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι τσιμέντο, μπορεί να είναι χάλιβας, μπορεί να είναι χαλκός, μπορεί να είναι οτιδήποτε, να είναι σπάνιες γεύσεις, έχει ένα κόστος που αρχίζει από την εξόρυξη. Ξέρετε, η εξόρυξη, για να φτάσει σε επίπεδο εξόρυξης ενός μετάλλου χοντρά, χρειάζεται κάπου 10 με 15 χρόνια δουλειά πριν αρχίσεις να το παράγεις. Όλο αυτό τον καιρό κάνεις μελέτες, μετά κάνεις τις εξορύξεις, κάνεις τις διεργασίες, όλα αυτά έχουν πολλή χημεία, έχουν πολλές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά έτσι ζούμε, έτσι ζει ο πλανήτης. Όπα κύριε Μπασιά, μισό λεπτό. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά δεν συζητάμε σε αυτή την περίπτωση για τις επιπτώσεις τους, μιλάμε για το αποτέλεσμα που θα τις εγκαταστήσουμε. Σε επίπεδο υλοποίησης. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι που λείπει και θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι έχουμε ήδη φτάσει στην 20ετία από το 2000, όταν το Energiewende, που ήταν το γερμανικό πρόγραμμα και σύνθημα για να περάσουμε στις ανανεώσιμες, φτάσει το 2020, είμαστε στα 20 χρόνια μετά, 20-25 χρόνια είναι βασικά η διάρκεια ζωής μιας ανεμογεννήτριας ή ενός φωτοβολταϊκού, μετά αρχίζει να κουράζεται. Βέβαια υπάρχουν τώρα τεχνικές και λέμε ότι μπορούμε να τα ανανεώσουμε, με την έννοια να κάνουμε κάποιες επισκευές και να μπορέσουν να δουλέψουν ακόμα 10 χρόνια. Όπως γίνεται και σε πλατφόρμες και αλλού, έτσι. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να τα βγάλεις, να τα κόψεις και να τα ανακυκλώσεις. Και αυτό είναι μεγάλο κόστος. Και εκείνη τη στιγμή πολλοί θα την κοπανίσουν. Δεν θα τους βρίσκεται. Άρα πρέπει να γίνει αυτό που γίνεται στη βιομηχανία την πετρελαϊκή, διότι η εμπειρία σε σχέση με τη μόλυνση, γιατί η μόλυνση υπάρχει πάντα άμα μεταποιείς μια ενέργεια σε κάτι άλλο, μια πηγή ενέργειας σε μια μορφή ενέργειας, έτσι, υπάρχει μόλυνση, αναγκαίο. Το θέμα ποιο είναι, ότι στην πετρελαϊκή βιομηχανία, όχι να κρατήσω καπέλο βιομηχανίας πετρελαϊκής, αλλά από καιρό, από δεκαετίες, υπάρχουν πάντα για όλα τα προγράμματα, μπορείτε να κοιτάξετε τι γίνεται στην Αίγυπτο, τι γίνεται στο Ισραήλ, τι γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που παράγανε πριν. Υπάρχει ένας ηθικός λογαριασμός, ο οποίος φτιάχνεται από την πρώτη μέρα που αρχίζεις να παράγεις. Και αυτός ο λογαριασμός δεν ανοίγεται και κρατιέται επί δεκαετίες, μέχρι τη στιγμή που θα υπάρξει μία απόφαση ή κρατική ή απόφαση εταιρική, να σταματήσει η παραγωγή και μία πλατφόρμα ή μία εγκατάσταση να κοπεί σε κομμάτια που στοιχίζει ο Κούκος Αηδώνη και να επεξεργαστεί έτσι ώστε να υπάρξει ανακύκλωση των υλικών, γιατί χωρίς πλάκα, ξέρετε, ακόμα και από τους πυρήνες, τα κομμάτια της πέτρας με την άμμο και τα χημικά τα οποία χρησιμοποιούμε για τη γεώτρηση, εάν τα επεξεργαστείς και ανακυκλώσεις, μπορείς να έχεις ακόμα και συστατικά για φάρμακα. Η χημεία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και μπορούμε να ανακυκλώσουμε το κάθε τι. Και είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν ακούω να μιλάει ο κόσμος πολύ για ανακύκλωση. Μιλάνε μόνο για εγκατάσταση. Ξέρετε τι μου λέει εδώ ένας φίλος, ο κύριος Βασίλης. Μου λέει, πείτε στον κύριο Μπασιά ότι γι' αυτό οι λεγόμενοι ανεμογεννητριάδες νοικιάζουν επιφάνειες ή παίρνουν δημόσιες εκτάσεις, οπότε δεν υπάρχει κόστος ανακύκλωσης για αυτούς. Μην το περνάτε, λέει, έτσι απλά. Δεν πληρώνουν ούτε το κόστος για την ανακύκλωση οι ίδιοι. Νικάριδες είναι. Είναι γενικό το θέμα, δεν είναι τώρα για Ελλάδα. Γι' αυτό οι Βρυξέλλες τον τελευταίο χρόνο αρχίσαν να το συζητάνε και έχουν κάνει τα πρώτα βήματα για να μπει ένας φόρος, ο οποίος δεν αφορά μόνο το στάδιο της υλοποίησης που είναι το τελικό. Ποιος θα τον πληρώνει το φόρο αυτό? Ποιος? Με ρωτάτε τώρα. Η τσέπη σας. Α, μάλιστα. Δηλαδή, ηγούμε στεφανούστε νικόνταν άλλο. Μάλιστα. Καταλάβαμε. Αυτό συμβαίνει. Μάλιστα. Πάντα. Για ακούστε εδώ. Ενώ για την πετρελαιοβιομηχανία είναι οι εταιρείες που το πληρώνουν.
αυτή την υποχρέωση. Εγώ δεν αγιοποιώ ούτε τις εταιρείες, γιατί ξέρετε δεν πολύ καλά ότι έχουν κάνει διεθνή έσχη και οι εταιρείες. Δεν θα τις αγιοποιήσω. Αλλά σας λέω και πολλές πώς... από τις, ναι, ναι, και πολλές από τις εταιρείες πετρελαϊκές, για να τα λέμε όλα, κύριε Μπασιά, ναι, το έχουν ρίξει. Όλα, το έχουν ρίξει. Ακούστε το λίγο. Πολλές εταιρείες, και πάρα πολλές ακολουθούν αυτή την πρακτική γιατί είναι υποχρεωμένες. Και είναι υποχρεωμένες, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι μεγάλες εταιρείες, γιατί είναι σε διεθνή χρηματιστήρια, γιατί έχουν επιτροπές, πώς το λένε, διοίκησης, οι οποίες ελέγχονται και από ΜΚΟ διεθνής και φοβούνται για το αντίκτυπο που θα υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε στις ανανεώσιμες. Εργολάβους και μικρές εταιρείες έχουν. Μάλιστα. Να πω ότι όμως και μεγάλες πετρελαϊκές είναι από πίσω, ναι, από μεγάλες πράσινες πολυεθνικές. Το παίζουν σε δύο ταμπλό. Από τη στιγμή που καταλάβανε ποια είναι η κατάσταση, αυτό κάνουν. Αυτό. Το ίδιο πράγμα λέμε. Λοιπόν, λέει εδώ λέει ο φίλος ο Γιάννης από την Αθήνα. Καλημέρα στον κύριο Μπασιά. Με δεδομένο ότι όποιος καρποθεί τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου θα αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία. Στη δική σου εκπομπή το είχε πει ο κύριος Λαβρέντζος, είχε αναφέρει ότι αν τα οικειοποιηθεί η Τουρκία, κλείνει και το εμπορικό της έλλειμμα. Όταν τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας δηλώνουν ότι δεν προχωρούν στην εκμετάλλευση ή μπλέκουν στη γραφειοκρατία, δεν δίνουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στην Τουρκία? Και βέβαια. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Νίκος από το Λονδίνο. Δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε, λέει, πίσω από τις λέξεις. Δεν το λέω για τον κύριο Μπασιά, μια χαρά τα λέει. Αλλά αν κάποιοι ήθελαν, βλέπει δυνάμεις του εξωτερικού, δεν θα το έκαναν οι δικοί μας. Έλεγχος της ενέργειας ισοδυναμεί με ανεξαρτησία. Κάποιοι λοιπόν, κατά την άποψή μου, δεν το θέλουν αυτό. Αυτό είπαμε, ότι το βασικό οικονομικό συμπέρασμα που μπορούμε να έχουμε για τις τελευταίες δεκαετίες είναι ότι κανένα δεν ενδιαφέρει και να δει σε ποιο ποσοστό μπορεί να αντικαταστήσει τις εισαγωγές από αυτάρκεια και εξαγωγές. Γιατί να μην το σκεφτείς? Βασικό πράγμα είναι σε ένα προϋπολογισμό κράτους. Ο φίλος ο Στέφανος, καλημέρα σας, λέει, κύριε Μπασιά. Η γεωθερμία δεν θα έπρεπε να την έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο? Η πιο σημαντική, με το λιγότερο κόστος, το λιγότερο ρίσκο, που δεν έχει εκμεταλλευτεί, γεγονός. Μέχρι 80% απόδοση μπορεί να έχει. Ενώ οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά παίζουν γύρω στο 25-30. Και όμως ούτε για αυτή δεν συζητάμε. Αυτό μου λέτε στην ουσία. Θα έπρεπε. Μάλιστα. Μα συγγνώμη, δεν δουλεύει πια το ΙΓΜΕ, το οποίο ήταν μορφή αυτός ο οργανισμός όταν εγώ ήμουν φοιτητής. Μου λέει εδώ άλλος φίλος, μήπως αυτός, κύριε Μπασιά, είναι ο λεγόμενος νέος πράσινος καπιταλισμός? Αναμφίβολα. Ναι, και κακός καπιταλισμός. Άλλος φίλος, ο Δήμος, τα κουφάρια των ανεμογεννητριών στη Νότια Εύβοια, εκείνες σαπίζουν. Δεν πήγε ποτέ ο ιδιώτης να τις βγάλει. Θα πληρώσει πάλι ο συνήθις ηλίθιος ελληνικός λαός. Το ξέρετε, λέει, τι γίνεται πραγματικά στη Νότια Εύβοια? Είναι κρανίου τόπος, έτσι, η εικόνα. Θα έπρεπε να πάει μια επιτροπή του υπεύθυνου υπουργείου και να κάνει μια γνωμάτευση και να τη βάλει σε διαβούλευση. Καλά. Λέει κάποιος εδώ, ο φίλος ο Σπύρος, ναι, κύριε Μπασιάλα, θα ξεχάσουμε τα μεγάλα ατυχήματα των πετρελαϊκών στον κόλπο του Μεξικού? Όχι. Και θα υπάρχουν πάντα ατυχήματα σε οτιδήποτε κάνεις. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως μην ξεχνάμε ότι όλα τα ατυχήματα, τα περισσότερα, είναι ανθρώπινα λάθη, έτσι. Και θα υπάρχουν, δηλαδή δεν μπορείς να το αποφύγεις σε οτιδήποτε κάνεις αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι γίνονται κάθε μέρα. Ναι. Άλλος φίλος λέει εδώ, πολύ σωστά σημειώνει τη γεωθερμία ο κύριος Μπασιάς, αλλά θέλω να του πω ότι επειδή η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι σύμφυτη με την εθνική ανεξαρτησία, το πρόβλημα είναι ότι η γεωθερμία είναι ακόμη, προσέξτε τι μου λέει εδώ, υπό το κράτος. Άρα δεν θα έχουν κέρδος οι εταιρείες. Αν πάει στις εταιρείες, να δείτε λοιπόν πώς θα αναπτυχθεί η γεωθερμία. Η γεωθερμία κανονικά μπορεί να ακολουθήσει τη λογική των συμβάσεων των πετρελαϊκών. Μπορεί να είναι λίγο πολύ copy-paste που λέμε. Γίνεται αυτό. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, διότι οικονομικά, δηλαδή ο κύκλος ο οικονομικός, ο βιομηχανικός, βρίσκει ανταπόκριση στα δύο μεγάλα λόμπι, τα οποία είναι το πετρελαϊκό και το πράσινο. Εν κατακλείδη, κύριε Μπασιά, τι πρέπει να καταλάβει σήμερα ο πολίτης? Διότι όταν ακούς
να πάμε σε ένα πράσινο περιβάλλον. Ποιος δεν θα το θέλει καταρχάς αυτό, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όλοι. Σωστά. Ωραία. Αλλά επειδή εδώ καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περιπέτεια, μια ιστορία δεκαετίων, εκτός αν η τεχνολογία μετά από 5 χρόνια βγει και μας διαψεύσει και πει, παιδιά, βρήκα τον τρόπο και να αποθηκεύεται πλήρως αυτή η ενέργεια και να είναι σταθερό το σύστημα, αλλάζει το πράγμα. Όμως με βάση αυτά τα δεδομένα, τι πρέπει να έχει καθαρό τελικά ο πολίτης? Τι να σας πω, δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Προφανώς και δεν ασχολείστε με την πολιτική. Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, αντιλαμβάνομαι ότι ακόμη και αν έχουμε πλούτο ανεπτυγμένο εναλλακτικών μορφών ενέργειας, χρειάζεται για τη σταθεροποίηση του συστήματος να έχεις μονάδες θερμικές. Αυτό λοιπόν δεν είναι πιο οικονομικό, αν οι θερμικές μονάδες έχουν, αυτό σας ρωτώ, το δικό σου φυσικό αέριο και όχι το εισαγόμενο? Και βέβαια. Και ξέρετε, οι θερμικές μονάδες αυτή τη στιγμή, επειδή προχωράει πάντα η τεχνολογία, η χημεία, έτσι, μπορούν να κατακρατούν πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα και άλλα υλικά. Η Γερμανία αυτό κάνει. Δηλαδή, πώς γίνεται τώρα, είναι πιο έξυπνοι οι Γερμανοί? Οι τεχνολογίες υπάρχουν, μπορείς να τις αγοράσεις. Και είναι κρίμα που δεν κοιτάξαμε, σαν η Ελλάδα δεν κοίταξε αυτό το θέμα αρκετά χρόνια πριν, δραστικά, όχι μόνο σε διαλέξεις, γιατί θα μπορούσε να αργήσει λίγο το πέρασμα, το πέρασμα σε αυτές τις ανανεώσιμες, όπου υπάρχει ένας μεγάλος πυρετός και συνεχίζει. Αν και νομίζω, έχω την εντύπωση ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχει ο πυρετός για τις ανεμογεννήτριες αυτή τη στιγμή. Σε άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη δείχνουν ότι κοπάζουν λίγο, ότι έχουν σταματήσει να παρουσιάζουν αυτό το ενδιαφέρον, γιατί κοιτάνε πολύ την πυρηνική ενέργεια όλοι. Αυτό μου το φέρνουν εδώ σε ερώτημα, λέει, ρωτήστε τον κύριο Μπασιά, είναι τυχαίο ότι μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ όπως και στην Ευρώπη ξαναγυρίζουν στην παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια? Όχι, και το είχαν προσπαθήσει. Ξέρετε, είχαν το 1971... είναι ιστορικό, αλλά είναι σημαντικό. Είχαν προσπαθήσει, επειδή εκείνο τον καιρό είχε αρχίσει να γίνεται δύσκολο το πετρέλαιο, διότι δεν υπήρχε ακόμα η τεχνολογία να πας κάτω από 300 μέτρα γεώτρηση. Εκείνο τον καιρό η General Electric και η Westinghouse, που ήταν κατασκευαστές πυρηνικών αλληδραστήρων, είχαν κάνει μια μεγάλη καμπάνια, η οποία κυκλοφορούσε σε πολλά σχολεία, για τη νέα γενιά, έτσι, για το ενδιαφέρον της πυρηνικής ενέργειας. Το 1973 άλλαξαν τα πράγματα, γιατί είχαμε σε όλο αυτό το διάστημα, είχαμε την αλλαγή του Bretton Woods, περάσαμε στο δολάριο από το χρυσό, και το 1973 έπεσε η κρίση, η οποία επέτρεψε στο βαρέλι να πάει από τα 3 δολάρια στα 12-15 και να χρηματοδοτήσει την τεχνολογία για να μπορείς να κάνεις γιώτρηση στα 1000 και στα 2000 μέτρα. Αυτό είναι που συμβαίνει τώρα με το LNG. Με το LNG, αν είδατε, εκτός από το ότι είναι ένα παιχνίδι γεωπολιτικό, γι' αυτό έρχομαι πάλι στο θέμα ότι είναι οικονομική μετάβαση με επιπτώσεις στο ενεργειακό μείγμα, αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή, με όλη αυτή την κατάσταση της δυσκολίας, δημιουργημένης δυσκολίας για την Ευρώπη, περάσαμε σε ένα πανάκριβο, το οποίο επέτρεψε σε αυτή την βιομηχανία, δηλαδή την ίδια βιομηχανία, την πετρελαϊκή ή του φυσικού αερίου, να αναπτύξει καινούργιες τεχνολογίες και να μπορέσει να πάει γρήγορα σε κατασκευή πάρα πολλών σταθμών υγροποίησης φυσικού αερίου, να το μεταφέρει 6.000 μίλια στο Ρότερνταμ και την ίδια στιγμή να αναπτύξει ακόμα καλύτερα την τεχνολογία για τους διάφορους τύπους του φυσικού αερίου, το οποίο είναι εγκεκλεισμένο στα πετρώματα, γιατί έχουμε το σχιστολιθικό, αλλά έχουμε και ένα άλλο, το οποίο το λέμε tight gas. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί διότι η βιομηχανία κέρδισε λεφτά για να χρηματοδοτήσει τις έρευνες, όπως έγινε και την εποχή των πετροδολαρίων. Θέλω να κλείσω με ένα ερώτημα. Έχετε, λέει, μια εικόνα, κύριε Μπασιά, γιατί η Πολωνία, ενώ αναφερθήκατε σωστά, λέει, στο χρηματιστήριο, για παράδειγμα το άνθρακα, εξαιρείται από αυτό το χρηματιστήριο, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωζώνης. Εκεί όλα τα φτιάχνουν εργοστάσια λιγνίτη. Εκεί όλοι φτιάχνουν, λέει, εργοστάσια λιγνίτη. Γιατί εκεί εξαίρεση? Έχετε μια εξήγηση? Κλείνουμε και την εκπομπή τώρα. Επιτρέψτε με, έτσι, μια λέξη. Είναι τσαμπουκάδες. Ξέρουν τι θέλουν. Μάλιστα.
Νομίζω. Ναι. Και λέει κάποιος εδώ, γιατί κανείς δεν μιλάει για την αντιπεριβαλλοντική εξόρυξη του σχιστολιθικού που έρχεται δια πλοίων με καπάρο ακριβό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί δεν υπάρχει περιβαλλοντικό θέμα? Μόνο για τη δική μας εξόρυξη φυσικού αερίου υποθαλάσσια με φυσικό τρόπο υπάρχει θέμα? Ναι, αλλά ο καθένας αποφασίζει για την οικονομία της χώρας του. Εντάξει, για εδώ λέει, δεν λέει για εκεί. Εκεί κάνουν τη δουλειά τους οι Αμερικανοί. Εμείς πώς έχουμε άλλα μέτρα και άλλα σταθμά, αυτό εννοούσε. Κύριε Μπασιά, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας, καλημέρα.